βγάζει μάτι η συνειδητή προσπάθεια υποβάθμισης του πάρκου Τρίτσι, των εγκαταστάσεων και των υποδομών του, για να εμφανιστεί ως απομηχανίστερος η ιδιωτική επιχειρηματική δράση. Αυτό που ήρθε εδώ και ανακοίνωσε ο υπουργός ο κ. Χατζηδάκης για καθαρή λύση, για καθαρή λύση μέσα στο Σεπτέμβριο, εμείς λέμε ότι η μόνη καθαρή λύση είναι τώρα, εδώ και τώρα, να ανοίξει η υδροδότηση των λιμνών των καναλιών. Να προσληφθούν εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή για όλη αυτή τη τεράστια έκταση που ξεπερνάει τα 1000 στρέμματα είναι μόνο 3 εργαζόμενοι, να αυξηθεί η χρηματοδότηση του πάρκου Τρίτσι και να σταματήσει η σχεδιασμένη καταπάτηση χώρων, όπως επίσης και να ξεκουμπιστούν όλες αυτές οι ΜΚΟ που έχουν μαζευτεί και λιμένουν τον χώρο. Αυτή είναι η καθαρή λύση για το πάρκο Τρίτσι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να αφήσει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όπως με την καθοριστική του συμβολή έχει κρατήσει το πάρκο ζωντανό και ελεύθερο για χρήση στο λαό της περιοχής, αυτό θα επιδιώξει μαζί με τους εργαζόμενους των γύρω περιοχών και των γύρω δήμων να γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην ιδιωτικοποιηθεί, για να μην κοπεί κομμάτι-κομμάτι, για να μην πωληθεί κομμάτι-κομμάτι και για να μην υποβαθμιστεί και καταστραφεί.